Ο Δήμος Γραβενών ετοιμάζει υποδοχή στον Ολυμπιονίκη όταν ολοκληρωθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και γι' αυτό την επόμενη μέρα θα κουβεντιάσουμε με τον Δήμαρχο των Γραβενών, τον Κυριάκο τον Ταταρίδη, τον οποίο έχουμε στη σύνδεσή μας. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα, ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαστε στην επόμενη μέρα. Είναι αλήθεια ότι εμείς είμαστε πραγματικά σε πολύ ενθουσιώδη και πολύ, ας το πούμε, ευχάριστη θέση να μιλάμε σήμερα, να χαιρόμαστε, να επικοινωνούμε με όλο τον κόσμο. Έχουμε απογειωθεί στην κυριολεξία δηλαδή από το γεγονός αυτό που τα Γραβενά σήμερα ακούγονται παντού. Τα μάτια της βέβαια στο χρυσό μας παιδί, στο Μίλτο που διεκδικούσε το χρυσό μετάλλιο και ταυτόχρονα εδώ στη γενέτειρά του που είχαμε στήσει αυτό το πανηγύρι και παρακολουθούσαμε τις εξελίξεις του αγωνίσματος. Βέβαια σίγουρα όμως ότι τελικά το επίτευγμα αυτό θα είναι γεγονός, ότι τελικά θα το κερδίσει το χρυσό μετάλλιο ο Μίλτος, γιατί ξέρουμε καλά, πολύ καλά αυτό το παιδί, την σοβαρότητά του, την ικανότητά του και τα ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα, όπου όταν υπάρχει ανταγωνισμός επικρατεί. Εδώ σε αυτούς τους αγώνες δεν υπήρχε πίεση από πλευράς αντιπάλων και έμεινε ο Μίλτος μας στο 48, στο 8-48. Υπό άλλες συνθήκες και με πίεση αν θα σκούνταν από τους συναγωνιστές του, θα είχε ξεπεράσει και το 60. Πάση περιπτώσει, πέτυχε αυτή τη νίκη που όλοι την περιμέναμε. Είναι αλήθεια γι' αυτό ότι... και στήθηκε ένα πανηγύρι εδώ στα Γραβενά. Είναι αλήθεια ότι εκεί στα Γραβενά... Στήσαμε ένα πανηγύρι στα Γραβενά και ακόμα πανηγυρίζουμε. Και ο Μίλτος φυσικά είναι το πρόσωπο των ημερών για όλη τη χώρα, όχι μόνο για εμάς στα Γραβενά. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι οι δικοί του που το γνωρίζουμε από μικρό παιδί, από το σχολείο, εδώ που αθλήθηκε στα δικά μας γήπεδα, στη γειτονιά μας. Είναι το δικό μας παιδί, το χρυσό μας παιδί. Όμως δεν είναι μόνο δικό μας παιδί ο Μίλτος, είναι παιδί όλης της χώρας, όλων των Ελλήνων. Γιατί ο εθνικός μας ύμνος ακούστηκε χθες στα πέρατα του κόσμου. Αυτή είναι η συγκίνηση, η υπερηφάνεια, η χαρά που έδωσε αυτό το παιδί σε όλους τους Έλληνες, απανταχού της γης, όχι μόνο στην πατρίδα μας. Τόσο μεγάλη η προσφορά του και η αξία του επιτεύγματός του. Γι' αυτό και θεωρούμε πως είναι από τα κορυφαία πρόσωπα της δημόσιας ζωής της χώρα και ανάλογα εμείς θα τον υποδεχθούμε. Θα τον υποδεχθούμε με τιμές αρχηγού κράτους όπως ορίζει το αθλητικό πρωτόκολλο και φυσικά με κάποιες πρωτοτυπίες που μπορούμε εμείς να υιοθετήσουμε εφόσον όμως και ο Μίλτος τους αποδεχθεί. Γιατί είναι ένα σεμνό και ταπεινό παιδί και πρέπει να το ξεπεράσει αυτό αν θέλουμε να εφαρμόσουμε, να υιοθετήσουμε ένα έθιμο των αρχαίων Ελλήνων για τον κρέμι ώστε τα τείχη, η πόλη πλέον είναι ασφαλής έχοντας Ολυμπιονίκες. Έτσι λοιπόν εμείς θα κάνουμε το παν να κάνουμε μια λαμπρή τελετή στα Γραβενά ανάλογα με την προσφορά του Μίλτου στη χώρα και στους Έλληνες. Και περιμένουμε πότε θα έρθει, αλλά έχω ήδη ενημέρωση από τον πρόεδρο της Γυμναστικής Ένωσης που είναι και αυτός κοντά στον Μίλτο, όπως και η μητέρα του, που μιλήσαμε το ίδιο το βράδυ, μίλησαμε με το Παρίσι, θα κάνει κάποιες εμφανίσεις στη σειρά στο Golden, σε δύο, και μία στην Αυστραλία, που σημαίνει εδώ θα έρθει αρχές Σεπτέμβρη στα Γραβενά, γενικά στην χώρα μας, αρχές Σεπτέμβρη, όπου θα γίνει και η ανάλογη υποδοχή. Εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο εμείς το χαιρόμαστε. Το χαιρόμαστε γιατί ήταν πολύ πιο κοντά σε εμάς αυτό το παιδί. Προφανώς όμως τώρα το χαίρεστε και εσείς και όλη η χώρα και είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να πετύχει κανείς. Μην ξεχνάμε, είναι το μοναδικό χρυσό μετάλλιο. Έτσι που πέτυχε η πατρίδα μας σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί δεν προβλέπεται και δεν φαίνεται κάτι που μπορεί να συμβεί τις επόμενες μέρες. Ναι, αλήθεια. Άρα λοιπόν είναι ο κορυφαίος των κορυφαίων. Είναι ο κορυφαίος αθλητής της πατρίδας μας. Και είναι Γραβενιώτης. Έχετε δίκιο. Κύριε Δήμαρχε, σας άκουσα να λέτε ότι θα κάνετε, και δεν ήθελα να σας διακόψω, ότι θα χτίσετε ένα τείχος σχηματικά, ναι, όπως γινόταν στην αρχαία Ελλάδα, προκειμένου να πέσουν τα τείχη από τον Μίλτο Τεντόγλου. Εγώ είπα τη μητέρα του και τον πρόεδρο να τον πείσουν, γιατί ο Μίλτος είναι σεμνός και ταπεινός και προφανώς
ίσως τέτοιες εκδηλώσεις δεν θέλει να γίνονται. Όμως δεν πάει να είναι αρχαίο έθιμο. Δεν είναι βέβαια μια της δικής μας φαντασίας. Δεν το εμπνευστήκαμε εμείς αυτό το έθιμο. Ισχύει αυτό το έθιμο. Και τιμάει την πατρίδα μας και την ιστορία της. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να το πείσουμε. Γιατί είναι κάτι σημαντικό να θυμηθούμε πώς ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί αγώνες και πώς καταξιώθηκαν ανά τον κόσμο με το όνομα της Ολυμπίας και φυσικά με την ελληνική σημαία να παρελάβει πρώτη στο ξεκίνημα των αγώνων. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που εμείς το μελετάμε και θα δούμε τι θα συμβεί αν το αποδεχτεί τελικά ο Μίλτος. Αλλά γενικά όμως εμείς σαν Δημοτική Αρχή ετοιμάζουμε όλες τις τιμές ως Δήμος που αρμόζουν σε αυτό το λαμπρό παιδί, σε αυτό τον χρυσό Έλληνα αθλητή, το χρυσό παιδί της πόλης μας. Η μεγάλη επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου ενδεχομένως σας γεμίζει και με ευθύνη, παραπάνω βάρος. Ήδη έχει το όνομά του το αθλητικό κέντρο για να εξοπλιστεί, να γίνει πιο σύγχρονο, αντάξιο της τιμής του Μίλτου Τεντόγλου. Ακριβώς, μου δώσε την ευκαιρία να πω κάτι που το είχα πει πριν από 15 μέρες στον κύριο Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτση που κατεβήκαμε στην Αθήνα, ότι τα Γρεβενά έχουν το χειρότερο γήπεδο στην Ελλάδα. Και έχουμε υπόψη, του λέω, και δεύτερο χρυσό μετάλλιο που θα έρθει στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν χθες. Ο κύριος Υπουργός ναι μεν μας άκουσε, δεν άφησε δηλώσεις έτσι ευχάριστες για την πλευρά μας. Προφανώς τώρα πίστηκε με το δεύτερο αυτό χρυσό μετάλλιο και το μοναδικό που έχει η χώρα μας να ανταποκριθεί ως Υπουργείο Αθλητισμού στο γήπεδο των Γρεβενών, το οποίο ανέδειξε 2 χρυσούς Ολυμπιονίκες. Μην ξεχνάμε ότι εκτός από το Μίλτο που είναι ο κορυφαίος των κορυφαίων, έτσι, και μάλιστα από τους κορυφαίους της Ιφιλίου, δεν είναι των Ολυμπιακών Αγώνων, διότι έχει κατακτήσει τα πάντα. Και επαναλαμβάνει βέβαια το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπικούς Αγώνες και θα το επαναλάβει και για τρίτη φορά στους επόμενους. Να με θυμηθείτε σε αυτό που λέω. Λοιπόν, άρα εμείς έχουμε τον κορυφαίο. Είχαμε όμως και την κυρία Πατουλίδου. Δεν ξέρω αν ξέρετε, η κυρία Πατουλίδου ήταν αθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Γρεβενών. Από εδώ ξεκίνησε και στο γυμνάσιο και στο Λύκειο, γιατί η μητέρα της είναι από τα Γρεβενά. Και εδώ έμενε. Και από εδώ λοιπόν έγινε η αθλήτρια επιπέδου και όταν πέρασε στα στεφά στη Θεσσαλονίκη, τη δώσαμε μεταγραφή στον Ηρακλή. Όπως έγινε και το Μίλτο που του δώσαμε στην Κηφισιά. Για να μπορέσουν εκεί να ασχοληθούν πιο υπεύθυνα και με κάποια υποστήριξη. Άρα λοιπόν οι δυο μοναδικοί χρυσοί Ολυμπιονίκες του Στίβου είναι αθλητές του Γυμναστικού Συλλόγου Γρεβενών και της Γυμναστικής Εταιρείας Γρεβενών. Παράλληλα το είπα, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας του μπάσκετ, ο κύριος Παπανικολάου, είναι του Πρωτέα Γρεβενών. Η αρχηγός της εθνικής ομάδας βόλεϊ, η κυρία Χαντάβα, είναι του Γυμναστικού Συλλόγου Γρεβενών και κοντά σε αυτούς και η κυρία η Μορφούλα Ντόνα και ο Αντώνης ο Γιαννούλας στην πυγμαχία. Έχουμε δηλαδή μια σειρά αθλητών Ολυμπιακού επίπεδου και φυσικά οι κορυφαίοι των κορυφαίων, οι δύο χρυσοί Ολυμπιονίκες με πρώτο και πάνω απ' όλα το Μίλτο. Άρα τα Γρεβενά βγάζουν αθλητές και χθες που μιλούσαμε βέβαια και με την Αθήνα σε πολλές συσκέψεις και μίλησα ταυτόχρονα και με τον πρόεδρο της Γυμναστικής Ένωσης, έλεγε ο πρόεδρος της Γυμναστικής Ένωσης στην ΕΡΤ3 ότι δεν είχαμε το κατάλληλο γήπεδο με αποτέλεσμα να πηγαίνουμε σε γειτονικά γήπεδα, στο Άργος Ορεστικό, στην Κοζάνη, στα Γιάννηνα για να κάνουμε προπόνηση. Για να φτάσουμε τελικά να έχουμε αυτό το παιδί στην κορυφή του κόσμου. Τα Γρεβενά λοιπόν υπολείπονται εγκαταστάσεων και υποδομών και περιμένουμε βέβαια μετά από αυτές τις εξελίξεις να σκύψει με σεβασμό πλέον η πολιτεία σε αυτόν τον τόπο που γεννά Ολυμπιονίκες και να μας δώσει το αυτονόητο. Ένα ικανό και σύγχρονο γήπεδο, το οποίο φέρει από την πρώτη Ολυμπιάδα το όνομα του Τεντόγλου. Εθνικό στάδιο Μίλτος Τεντόγλου. Αλλά
δημοτικό στάδιο, βέβαια είναι δημοτικό το στάδιο, Μήλος Τεντόγλου, αλλά σε κατάσταση η οποία δεν δικαιολογεί το όνομα αυτό. Κύριε Δήμαρχε, ελπίζω λοιπόν να υπάρξει κάποια εξέλιξη. Ναι. Τα Γρεβενά έγιναν γνωστά, ακούστηκαν και πανελλαδικά και παγκόσμια για τον Μήλτο Τεντόγλου, άρα προσδοκάτε και επισκεψιμότητα, γιατί είναι και υπέροχος τόπος τα Γρεβενά και τώρα και το, έχετε και το πολιτιστικό καλοκαίρι, είναι και η γιορτή της Θεομήτωρος της Παναγίας μας, άρα είναι προορισμός τα Γρεβενά. Είναι προορισμός, γιατί ήδη δύο χωριά των Γρεβενών, η Σαμαρίνα και το Σπήλιο, έχουν γίνει μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί με εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες κόσμους που πηγαίνουν στα δύο αυτά χωριά. Στη Σαμαρίνα λοιπόν έχουμε τα θυρανίξια της Μεγάλης Παναγιάς που θα γίνουν το 15 Αύγουστο. Θα είναι η ίδια η κυρία Μενδώνη, ο Υπουργός Πολιτισμού, που θα κάνει τα εγγένεια. Κοντά σε αυτήν κυβερνητικός εκπρόσωπος θα είναι η κυρία Σδούκου, αλλά και ο κύριος Γιουλέκας ως αρμόδιος Υπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Τράκης. Έτσι λοιπόν θα έχουμε μεγάλη προσέλευση κόσμου στη Σαμαρίνα που γεμίζει τουλάχιστον 5.000 κόσμου αυτές τις μέρες, όπως και στα υπόλοιπα ορεινά χωριά. Η γρεβενιώτικη φύση είναι απαράμιλης φυσικής αξίας και ομορφιάς. Τα πλούσια οικοσυστήματα των Γρεβενών μπορεί να φέρουν κοντά χιλιάδες κόσμου. Η Εγνατία εδώς ήδη έδωσε μια δυνατότητα να έχουμε μεγαλύτερη επικοινωνία προς κάθε κατεύθυνση. Ο Ε65 θα φέρει την Αθήνα στον ελάχιστο χρόνο. Τα Γρεβενά λοιπόν μπορούν να έχουν καλύτερη προοπτική και μέρες που πραγματικά θα δώσουν δυνατότητα για οικονομική ανάταση στον τόπο αυτό. Έτσι που να συγκρατήσουμε αυτή την αιμορραγία που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Έχουμε λοιπόν ένα πανέμορφο περιβάλλον στα Γρεβενά. Τα μεγάλα μας δάση. Τα δάση των Γρεβενών είναι τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα. Και ανάμεσα στα δάση πλούσια οικοσυστήματα. Η Βαλιακάλδα, η κοιλάδα του Μικρολίβαδου, η κοιλάδα και η διαδρομή του Βενέτικου, του πιο καθαρού ποταμιού στην Ευρώπη, με τα 11 πανέμορφα γεφύρια, όπου εκεί σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα, το ονομάζουμε το πανόραμα των πέτρων γεφυριών. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι κατασκηνώσεις των Φιλιππαίων, όπου προχθές την προηγούμενη Σαββατοκύριακο έγινε η πανελλήνια συγκέντρωση των φίλων της αστρολογίας. Και μάλιστα εντυπωσιάστηκα από την τεράστια προσέλευση τόσο ανθρώπων που ασχολούνται ερασιτεχνικά με αυτόν τον τομέα, αλλά και χιλιάδες κόσμων που ανέβηκαν στους Φιλιππαίους και παρακολούθησαν από κοντά τις εγκαταστάσεις που είχαν στήσει οι αστρονόμοι που ήρθαν και κατέκλυσαν την περιοχή από όλη την Ελλάδα και έγινε πραγματικά μια πανηγυρική εκδήλωση μεγάλων διαστάσεων που νομίζω μπορεί να παραμείνει και ως μόνιμη έτσι δραστηριότητα για κάθε χρονιά. Γιατί έχουμε στα Γρεβενά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ένα περιβάλλον με τη μικρότερη φωτορύπανση, όπως και στους Φιλιππαίους, όπως και αυτό που θα φτιάξουμε και είναι σε εξέλιξη η κατασκευή του δρόμου για να ανεβούμε πάνω στον Όρλιακα, όπου ήδη έτοιμες εγκαταστάσεις αρχιτεκτονικά, πάμε σε έκδοση αδειών για να στηθεί εκεί το αστρονομικό πάρκο. Έχουμε λοιπόν και αυτό, γιατί υπάρχει ένα πανέμορφο βουνό, Όρλιακας, από τα βουνά που δεν βλέπει κανείς στην υπόλοιπη χώρα. Έχουμε δηλαδή ένα πανέμορφο περιβάλλον, το οποίο θα το αξιοποιήσουμε με πολλές παρεμβάσεις και φυσικά με δυνατότητες να προσέλθουν και να χαρούν αυτό το περιβάλλον όλοι οι Έλληνες. Άρα να δούμε τις υποδομές, να δούμε τις εγκαταστάσεις, να δούμε το οδικό δίκτυο που πρέπει να γίνει και φυσικά όποιες άλλες ανάγκες έχουν προκύψει να τις αντιμετωπίσουμε δίνοντας τις αναγκαίες λύσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Δήμαρχε. Θα έχουμε χρόνο να πούμε πολλά περισσότερα για αυτά τα σχέδια του Δήμου, ναι, και των Γρεβενών, αλλά να μείνουμε στο Μήλτο Τεντόγλου και στη μεγάλη του επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, εκείνο που είπα και στην κυρία Μενδώνη, θα θέσουμε και άλλα θέματα πολιτισμού και ελπίζω να υπάρχει ανταπόκριση και νομίζω θα υπάρξει. Ίσως είναι η πιο ευνοϊκή φάση για μας εδώ, μετά το επίτευγμα του Τεντόγλου να έρθω στο παιδί μας το Χρυσό, να μας βοηθήσει και εμάς αυτός με την λαμπρότητά του πλέον ως ένα πολύ σημαντικό δημόσιο πρόσωπο για την πατρίδα μας,
να βοηθήσει κι αυτός χωρίς να πει κουβέντα. Μόνο με τη θωριά του, μόνο με την επίσκεψη που θα κάνει στα Γρεβενά, αυτό θα σημάνει συναγερμό προς κάθε αρμόδιο Υπουργείο, κάτι επιτέλους να προσθέσει κι αυτός έργο, μικρό έργο στα Γρεβενά, σε αυτόν τον τόπο μας που έχει δυνατότητες, αλλά είναι πολύ χαμηλά ακόμα σε ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, και σας ευχαριστώ και χαιρετίζω και τους ακροατές σας που μας παρακολούθησαν. Και θα σας περιμένω να έρθετε κι εσείς επάνω στις εκδηλώσεις αυτές του καλοκαιριού, να τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά, ευχαριστώ.